Ήταν μια αρνητική εικόνα. αρνητικό είναι η διαφήμιση του. Διότι αυτό είναι μια προτροπή στον κόσμο ότι εντάξει ε, δεν χρειάζεται να τηρούμε τα μέτρα. Ναι. Με αυτά τα λόγια ο Αλέξης Τσίπρας αποδοκίμασε την επιλογή του Παύλου Πολάκη να αναρτήσει στο λογαριασμό του στο facebook φωτογραφία από τραπέζι σε φιλικό του σπίτι στην Κρήτη εν μέσω καραντίνας που έχει επιβληθεί σε όλη τη χώρα. Εμείς θα το γλεντίζουμε και όπου το βγάλει βράση ή που θα σκιάξει η δουλειά ή που θα σιωχαλάσει. Η ιστορία θα γράψουν οι και στην καραντίνα. Πάρτε το χαμπάρι η ανάρτηση του πρώην Υπουργού Υγεία προκάλεσε επίθεση τη Νέα Δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ και γαλάζια απέτηση για διαγραφή Πολάκη. Ο ιατρό και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Υγεία κ. Πολάκη γράφει στα παλιά του τα παπούτσια τα μέτρα για την καταπολέμηση τη πανδημία και παρακινεί του πολίτε να παρανομούν. Αν αυτό δεν αποτελεί κεντρική γραμμή από τον κύριο Τσίπρα, τότε οφείλει άμεσα να διαγράψει τον κύριο Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ αποδοκίμασε την επιλογή Πολάκη να δημοσιοποιήσει τι φωτογραφίε. Υποστήριξε ωστόσο ότι οι εξηγήσει του ήταν επαρκεί, επειδή ο πρώην Υπουργό ω χειρουργό είχε κάνει τεστ και μετά από το χειρουργείο επέλεξε να γευματίσει σε φίλου του. Αυτή η κρίση του Άλεξη Τσίπρα προκάλεσε νέα επίθεση από το κυβερνόν κόμμα. Νομίζω ότι ήταν λάθο όσον αφορά την ανάρτηση. Όσον αφορά την εξήγηση όμω, η εξήγηση είναι επαρκή. Ένα γιατρό που χειρουργεί και είναι μέσα στο χειρουργείο και έχει τεστ τι τελευταίε 30 ώρε, είναι προφανέ ότι δεν είναι κίνδυνο και δεν είναι επικίνδυνο για να διαδώσει το, τον ιό. Αφού δεν την καταδικάζει, την καλύπτει. Παρανομείται, αλλά στα κρυφά, λέει ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τη στιγμή που η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών δείχνει υπευθυνότητα. Αυτό ήταν πάντα. Και μένει πάντα ίδιο και ανεύθυνο.